Βεβαίως παρακολουθήσαμε και με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα ένα πικ-πονκ ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση για τα ζητήματα που υπάρχουν στο θέμα, στον τομέα της υγείας. Και εμείς το λέμε καθαρά, η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα ζητήματα της υγείας και στο πώς διαχειρίστηκε το ζήτημα της πανδημίας, όπου επί της ουσίας όχι μόνο δεν θωράκισε το σύστημα υγείας, αλλά αντίθετα προσάρμοσε τα πρωτόκολλα με βάση τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή, στην κυριολεξία. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, η όλη συζήτηση η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στα κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας, στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα, προσπαθεί να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν διαχρονικά τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν για την κατάσταση στο δημόσιο τομέα της υγείας, με την υποβάθμιση, τη συρρήκνωση, την απαξίωση στο όνομα της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας, που τώρα φαίνεται περίτρανα το πώς εξυπηρετεί τα συμφέροντά του και στην ικανοποίηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας θυσιάζονται οι λαϊκές ανάγκες και η ικανοποίησή τους. Και από αυτή την άποψη, όσα κροκοδίλια δάκρυα και αν χύσουν, εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο, δεν μπορούν να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, είναι απάνθρωπη η σύγκριση την οποία κάνετε. Και εσείς, και εσείς. Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Σύγκριση με βάση τους νεκρούς, τον αριθμό των νεκρών. Ως ΚΚΕ δεν έχουμε καταφύγει σε τέτοια τιμωρηχία και ούτε θα καταφύγουμε. Και βεβαίως δεν μπαίνουμε σε συγκρίσεις τι γίνεται ανάμεσα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αν θέλετε, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση. Γιατί ακριβώς στον αντίποδα της εμπορευματοποιημένης υγείας που υπάρχει στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες καπιταλιστικές οικονομίες, της επικίνδυνης για τους λαούς δράσης των μονοπωλίων στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, στην εξέταση, στη διάγνωση, στην περίθαλψη, στο φάρμακο αλλά και στα εμβόλια, που βλέπουμε αυτούς τους ανταγωνισμούς, τους φοδρότες που υπάρχουν και τους οποίους υπερασπίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κράτη, βρίσκεται η Κούβα. Βρίσκεται η Κούβα και είναι αυτό το μοναδικό παράδειγμα που βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση επί της ουσίας, με τα τεράστια αποτελέσματα, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, παρότι είναι αντιμέτωποι με απαράδεκτες κυρώσεις, με πολυετές εμπάργκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα αυτή το μικρό νησί της Κούβας, με πληθυσμό ανάλογο με την Ελλάδα περίπου, στέλνει και βοήθεια στις χώρες όπου πλήττονται και όπου έχουν καταρρεύσει τα συστήματα υγείας τους. Και από αυτή την άποψη είναι ενδεικτική η διαφορά η οποία υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς το ΚΚΕ στηρίζουμε έμπρακτα, σταθερά και αταλάντευτα, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με το λαό της Κούβας, στηρίζουμε την υποψηφιότητα που έχουν καταθεθεί για τους κουβανούς γιατρούς για τον Νόμπελ Υγείας, ως εμβληματική αναγνώριση των επιτευγμάτων των οποίων έχουν στον τομέα της υγείας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, θα μπω στο νομοσύνη και στη συζήτηση και θα αρχίσω κάπως ανορθόδοξα. Θα αρχίσω από την κριτική που άσκησε στο ΚΚΕ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και θα πω 2-3 σημεία αυτής της κριτικής. Το πρώτο είναι για την αυθαίρετη δόμηση, που αναστατώθηκε ο κύριος Υπουργός, του φάνηκε περίεργο γιατί πήραμε αυτή τη θέση ως ΚΚΕ με το συγκεκριμένο άρθρο, με τα συγκεκριμένα μάλλον άρθρα που σχετίζονται με την εκδόμηση εκτός σχεδίου. Όμως η κυβέρνηση δεν είναι απέναντι στην εκτός σχεδίου δόμηση, δεν καταπολεμά την εκτός σχεδίου δόμηση. Ίσα-ίσα το αντίθετο κάνετε, κύριε Υπουργέ. Και να με συμπαθάτε. Γιατί βεβαίως επιτρέπεται τη δόμηση στα 4 στρέμματα. Και πάνω απ' όλα όμως, αυτό είναι το βασικό, ότι οι όμιλοι
οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρηματικοί με νομοθετικές ρυθμίσεις, με αναπτυξιακούς νόμους, με το ίδιο το σχέδιο νόμου και στην εκτός σχέδιο δόμησης διευκολύνονται για να προχωρήσουν σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Και μάλιστα φτάνεται στο σημείο να πρημοδοτείται τα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα με μεγαλύτερο συντομπλεστή δόμηση για τα εκτός σχεδίου. Και ποιους κυνηγάτε? Κυνηγάτε αυτούς που έχουν μικρά οικόπεδα, τους μικροοικοπεδούχους. Αυτούς κυνηγάτε, αυτούς βάλατε στο στόχαστρο. Γιατί τους, και τους λέτε ότι επιτυχίες, αν μέσα σε 2 χρόνια δεν βγάλετε άδεια, τρέχτε, σκοτωθείτε, δανειστείτε, κάντε ό,τι θέλετε, δεν μπορείτε μετά να χτίσετε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας? Η απαξίωση των οικοπαίδων που έχουν, απαξιώνουν τα οικοπαίδα τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πυρ παρά θα τον αγοράσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και η γη θα συγκεντρωθεί που είναι διασπαρμένη σε όλο και λιγότερα χέρια για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες συγκέντρωσης γης και ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχεδίων για σύνθετα τουριστικά καταλήμματα και άλλα. Έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη, εμείς είμαστε καθαρίως ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν υπερασπίζεται την εκτός σχεδίου δόμηση και το νέο χωροταξικό το οποίο φέρνεται με τις ρυθμίσεις που κάνει για την εκτός σχεδίου δόμηση ευνοεί την αναρχία της δόμησης για το μεγάλο κεφάλαιο σε βάρος της λαϊκής ιδιοκτησίας και του δικαιώματος του λόγου για περιθωριστική κατοικία. Είναι δηλαδή σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων, τα οποία θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους. Δεύτερον, ο κύριος Υπουργός αναστατώθηκε με τη θέση την οποία πήραμε για τη διάταξη που υπάρχει για τη λύση που υπάρχει για τα βιοκλιματικά κτίρια. Και τόνισε ότι το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα στον κόσμο, λέει, από όσο γνωρίζει, που είναι ενάντια στα βιοκλιματικά κτίρια. Αυτό κατάλαβε. Είναι πιο έξυπνος για να κατάλαβε κάτι τέτοιο ο κύριος Υπουργός. Γιατί ως ΚΚΕ δεν είμαστε ενάντια στα βιοκλιματικά κτίρια. Δεν είμαστε ενάντια απέναντι στην επιστήμη και στα επιτεύγματα της επιστήμης. Αυτούς που είναι ενάντια στα επιτεύγματα της επιστήμης, σε άλλους χώρους πρέπει να τους ψάξετε. Και αυτούς που εργαλειοποιούν τα επιτεύγματα της επιστήμης στους δικούς σας χώρους, στους πολιτικούς, πρέπει να τους ψάξετε, κύριε Υπουργέ. Αλλά για να σας κάνω την ερώτηση, ο άνεργος μπορεί να φτιάξει βιοκλιματικό κτίριο? Ο συνταξιούχος των 500 ευρώ μπορεί να φτιάξει? Το ζευγάρι το νέο με 1.000 ευρώ μισθό, στην καλύτερη περίπτωση, μηνιαίο εισόδημα, μπορεί να φτιάξει βιοκλιματικό κτίριο? Ο επαγγελματίας ο οποίος στενάζει από τα δάνεια, τους φόρους και τις υποχρεώσεις μπορεί να φτιάξει? Όχι, δεν μπορεί να φτιάξει. Είναι απαγορευμένο κάτι τέτοιο για αυτούς. Είναι απαγορευμένο, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είναι απαγορευμένο για αυτούς. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν σας διέκοψα. Παρακολούθησα και τον κύριο Υπουργό και εσάς με ιδιαίτερη ευλάβεια. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Θέλω να πούμε. Από αυτήν την άποψη, αυτοί δεν μπορούν να φτιάξουν. Δεν έχουν καν κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πολλοί από αυτούς. Ή κινδυνεύουν και να το χάσουν με τους πληστηριασμούς. Άρα λοιπόν, ποιους επιδοτείτε με αυτή τη ρύθμιση, κύριε Υπουργέ, που λέτε ότι αυτός που φτιάχνει βιοκλιματικό κτίριο έχει 5% αύξηση του συντελεστή δόμησης? Αυτούς που έχουν ανάγκη ή αυτούς που δεν έχουν ανάγκη? Αυτούς που δεν έχουν ανάγκη. Αυτό καυτηριάσαμε, κύριε Υπουργέ. Ότι επιδοτείτε αυτούς που δεν έχουν ανάγκη. Και όχι αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη για την πρώτη στέγη, για την πρώτη κατοικία. Έτσι λοιπόν εμείς, αυτό το οποίο θέλουμε ως ΚΚΕ είναι βεβαίως το κράτος, όχι το αστικό κράτος γιατί δεν μπορεί, να φροντίζει για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, να φτιάχνει σπίτια τα οποία να έχουν όλα ενσωματωμένα, όλα τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, να είναι πρώτα απ' όλα αντισεισμικά, που αυτό σας δεν σας ενδιαφέρει. Να είναι πρώτα απ' όλα, να έχουν βεβαίως και ενεργειακή εξοικονόμηση ενέργειας, να είναι βιοκλιματικά, να έχουν όλα αυτά τα σχέδια. Αλλά αυτά τα θέλουμε για όλο το λαό. Και μπορεί να γίνει με τεράστιους ελεύθερους χώρους. Και μπορεί να γίνει, όχι όμως, στο σύστημα το οποίο εσείς υπηρετείτε. Γι' αυτό παλεύει το ΚΚΕ για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και επί της ουσίας, ο κύριος Υπουργός τοποθέτησης μίλησε για την πρόοδο. Και λέει, πρόοδος δεν είναι να κάνεις βήματα σημείωτων, αλλά να προχωράς. Βεβαίως μπορεί να προχωράς και να πέσεις και στον κρεμό. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να ευτελίσουμε
την τοποθέτηση του κύριου Υπουργού. Ας δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Για μας πρόοδος, κύριε Υπουργέ, είναι ακριβώς η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της επιστήμης να καλύπτει και να ικανοποιεί τις σύγχρονες και διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Αυτό μπορείτε να το διασφαλίσετε? Όχι. Ίσα-ίσα θυσιάζεται αυτές τις ανάγκες. Και να φέρουμε ορισμένα παραδείγματα. Παράδειγμα με την τροπολογία την οποία θα αναφερθούμε και αύριο στις τροπολογίες για την απολιγνητοποίηση. Τι φέρατε να έρθω και λέτε ότι αυξάνεται κατά 30 ευρώ τα 1000 λίτρα το ειδικό τέλος κατανάλωσης του ντίζελ. Σε ποιον είναι σε βάρος αυτόν? Στο λαϊκά στρώματα είναι σε βάρος. Ένα ακόμη χαράτσι για να το κάνετε πράσινο, λέει, πράσινο τέλος, πράσινο πόρο, ούτως ώστε να πάει στο ταμείο και να χρηματοδοτεί τις πράσινες επενδύσεις. Ο λαός δηλαδή να πληρώνει από την τσέπη του για τα συμφέροντα των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας. Και από την άλλη μεριά φαίνεται άλλο άρθρο που λέτε ότι μειώνεται το τέλος για τις μεγάλες καταναλώσεις της βιομηχανίας πάνω από 10.000 μεγαβατόρες από 2,5 σε 2%. Κάνοντας ένα δωράκι, όπως λέει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 4 εκατομμύρια το χρόνο το δωράκι αυτό στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή θυσιάζεται ακόμη περισσότερο τις ανάγκες του λαού και ταυτόχρονα στηρίζεται την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά και η διαπάλη που έγινε για τη ΣΑΠΕ. Εμείς το λέμε καθαρά ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και με πρόσχημα την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια, επί της ουσίας υποφελήθηκαν μόνο τα αρπακτικά των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Ενώ αντίθετα, τα λαϊκά στρώματα είδαν να μειώνονται τα εισοδήματα γιατί αυξήθηκαν πολύ τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και ταυτόχρονα τα σε βάρος των εργαζόμενων. Και τσακωθήκατε, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, για το τέλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πληρώνει ο λαός για να δίνεται ζεστό χρήμα στα αρπακτικά των ΑΠΕ. Και εδώ δεν μιλάμε βεβαίως για ορισμένους οι οποίοι βάλανε ένα φωτοβολταϊκό ή δύο ή τρία κάποιους και τους φτωχούς αγρότες. Γιατί αυτή ήταν το τυράκι στη φάκα για να νομιμοποιήσετε τη δράση των αρπακτικών αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και εδώ ο κύριος Τσίπρας ήταν, θα το λέγαμε, θεματοφύλακας το συμφερόντο αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Από αυτήν λοιπόν την άποψη ήταν ειλικρινής ο κύριος Υπουργός όταν είπε ότι θέλουμε το χώρο ταξικό να το σχεδιάσουμε για να εξυπηρετήσουμε, για να είναι φιλικότερο προς τις επενδύσεις και να προσαρμόσουμε τις χρήσεις της ανάγκης των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε ότι όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει την αναρχία, αλλά θα διευρυνθεί η αναρχία στη χωροθέτηση, στη χρήση γης, στην πολεοδόμηση. Και θα διευρυνθεί η αναρχία γιατί είναι ίδιο του καπιταλιστικού συστήματος, κύριε Υπουργέ. Και εδώ συνεχίζεται, κάνει ένα βήμα παραπέρα σε αυτά που σας άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είχε κάνει? Ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις μεγάλες στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις. Μπορούν δηλαδή να κάνουν ό,τι θέλουν επί της ουσίας. Και εσείς αυτό το πάτε ένα βήμα παραπέρα. Αυτή η αναρχία γίνεται πολύ πιο ανάγλυφη με τη χωροθέτηση των ολικών πάρκων, όπου επί της ουσίας καταστρατηγήθηκαν οι ορεινοί όγκοι, καταστρατηγήθηκαν τα δάση και βεβαίως είναι υπεύθυνα πολλά αιωλικά πάρκα για πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί ακριβώς υπήρξε αυτή η άναρχη χωροθέτηση, γιατί είναι ίδιο του καπιταλιστικού συστήματος και του κυνηγητού του κέρδους. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, η χωροταξία έτσι όπως τη σχεδιάζεται και την υποτάσσεται στις ανάγκες των επενδυτικών σχεδίων και των επιχειρηματικών ομίλων είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών και των αναγκών του λαού για σύγχρονες πόλεις ανθρώπινες, για ελεύθερους χώρους, γιατί επί της ουσίας αξιοποίησατε τι πράγμα, κάτι το οποίο είναι γνωστό, ότι υπάρχουν μια σειρά δεσμευμένοι χώροι για δεκαετίες σε διάφορους δήμους, που δεν μπορούν όμως να προχωρήσουν στις πλατείες σε κοινόχρηστους χώρους, γιατί δεν έχουν τα χρήματα για να απαλωτριωθούν. Και αντί το κράτος να διασφαλίσει τη δημιουργία των ελεύθερων χώρων, τα αποδεσμεύει μετά από 8 χρόνια. Για να προχωρήσει τι δηλαδή? Να προχωρήσει η ανάπλαση των αστικών κέντρων. Που η ανάπλαση των αστικών κέντρων είναι σε βάρος των δικαιωμάτων των λαών και ιδιαίτερα των πιο υποβαθμισμένων περιοχών και συνοικιών.
Αυτή λοιπόν η αναρχία είναι σε βάρος και ο χωροταξικός ακόμη και της αξιοποίησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Γιατί ακριβώς το προσαρμόζεται τις καταστρέφεται τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και τις προσαρμόζεται στις ανάγκες του κεφαλαίου. Σε τι δηλαδή, στον τουρισμό, στη διαμετακόμιση και στις ΑΠΕ. Η αγροτική παραγωγή συρρυκνώνεται και καταστρέφεται. Άλλες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας που δεν ενδιαφέρουν το κεφάλαιο γιατί εννοούν κερδοφορία, δεν αξιοποιούνται καθόλου και καταστρέφονται και τσακίζονται. Και στο τέλος, αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι σε βάρος του περιβάλλοντος για τον προσαρμό της ανάγκης του κεφάλαιου. Και αυτά ακριβώς εμείς λέμε, ότι η χωροταξία και ο χωροτακτικός σχεδιασμός δεν είναι ένα τεχνοκρατικό ζήτημα, αλλά είναι πολιτικό ζήτημα. Ωραία. Και σχετίζεται, κύριε συνάδελφε, και σχετίζεται με το ποιος έχει την εξουσία στα χέρια, σε ποιον ανήκει η γη και τι συμφέροντα θέλει να εξυπηρετήσει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Ευχαριστούμε για τη ζητήμα και των τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.